εβδομάδα στο ραντάρ εκτός από disc jockey της, από κλάμπι δισκοτέκ της Θεσσαλονίκης φιλοξενούμε και ένα disc jockey από ραδιοφωνικό σταθμό. Σήμερα στο ραντάρ ο Γιώργος Μιχαλόπουλος. Γιώργο Μιχαλόπουλε, καλώς ήρθατε στο ραντάρ. Είσαι η σημερινή μας προσκεκλημένη ραδιοφωνική προσωπικότητα. Να σου κάνω τη στερεότυπη ερώτηση, αν και εγώ ξέρω τις απαντήσεις, αλλά ο κόσμος δεν τις ξέρει. Πες μου πότε και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ραδιόφωνο. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ραδιόφωνο πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, από μια ευτυχή συγκυρία του να βρεθεί ένας μικρός πομπός και, μια κεραία στο σπίτι μου. Επειδή κάποιοι γονείς τα είχαν πετάξει από το σπίτι κάποιου άλλου συμμαθητή μου, όλα αυτά βέβαια στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Κατέληξαν τα μηχανήματα στο σπίτι της κυρίας Μιχαλοπούλου, της μαμάς σου. Κατέληξαν στο σπίτι της μητέρας μου. Και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα στο ραδιόφωνο. Ναι. Πολύ ωραία. Και βέβαια ξεκίνησες πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι λίγα χρόνια τώρα που έκανες το όνομά σου, το πούμε έτσι, στο ραδιόφωνο μέσω κάποιου συγκεκριμένου σταθμού. Επί αρκετά χρόνια ασχολήθηκα εντελώς ερασιτεχνικά. Κοινώ στη Χάση και στη Φέξη με το ραδιόφωνο. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ίσως ασχολούμαι πιο σοβαρά σε μια ερασιτεχνική προσπάθεια μέχρι πριν 1,5 χρόνο στο Μουσικό Διάβολο Θεσσαλονίκης, μια συνεργατική τέλος πάντων προσπάθεια, και τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Πιστεύεις ότι τώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο που υπάρχει ελεύθερη ραδιοφωνία και όλη αυτή η πληθώρα των ραδιοφωνικών σταθμών τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι πριν? Προς το παρόν δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερα από ό,τι πριν, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα γίνουν καλύτερα. Πλην όμως το ρωτάω αυτό γιατί τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα από ό,τι πριν, στο ότι σήμερα για να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά πληρώνεται, ενώ παλιά αναγκαζόταν να βάζει χρήματα στην τσέπη του. Ενώ σήμερα ανταμείβεται η προσπάθεια. Αυτό είναι ένα από τα λίγα καλά. Και φυσικά να μην νομίζουν οι τηλεθεατές ότι όλοι πληρώνονται για αυτό που κάνουν. Υπάρχουν και κάποιοι που το κάνουν ακόμα για το μεράκι τους δηλαδή. Ναι. Ή απλώς δεν τους πληρώνουν. Καλά, αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση στην οποία δεν θα μπούμε εμείς, δεν μας αφορά. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να έχει, ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας τζόκι του ραδιοφώνου για να είναι καλός και να ξεχωρίζει και να πετύχει? Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι πρέπει να έχει χιούμορ. Πρώτο. Δεύτερο, πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένα υπόβαθρο μουσικό, κάποιες γνώσεις ίσως παραπάνω από τον υπόλοιπο κόσμο. Μια γενικότερη κουλτούρα πάνω στο θέμα που λέγεται μουσική και όχι μόνο μουσική. Και τρίτο και βασικότερο, το να καταφέρνει να βγάζει το κέφι του και το σφιγμό της δικιάς του ζωής στο ραδιόφωνο. Και να κλείσουμε μια ακόμα στερεότυπη ερώτηση, την οποία την κάνουμε πάντα. Τον τελευταίο καιρό, μέσα από την εκπομπή σου, τι είναι αυτά τα τραγούδια, ποια είναι αυτά τα τραγούδια μάλλον που αρέσουν περισσότερο στον κόσμο και ακούγονται περισσότερο? Στον κόσμο πάντα αρέσουν τα καινούργια τραγούδια. Καινούργιες κυκλοφορίες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Έχει ξεχωρίσει κάτι συγκεκριμένο? Όχι. Όχι. Τα δικά σου μουσικά γούστα? Τον τελευταίο καιρό. Γενικά. Τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν πάρα πολύ οι Rolling Stones που ξαναεμφανίστηκαν. Και γενικότερα μου αρέσουν παλιά κλασικά συγκροτήματα του ροκ. Όπως η Jethro Tull. Όπως η Jethro Tull. Πολύ ωραία. Ξέρω ότι είναι μια προσωπική σου αδυναμία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, που ήσουν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε σήμερα εδώ πέρα.